Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Μειωμένη ζήτηση πετρελαίου στην Πάτρα δεν εκμεταλλεύτηκαν οι πατρινοί όσο αναμενόταν τις χαμηλές τιμές των προηγούμενων ημερών στο πετρέλαιο θέρμανσης για να κάνουν παραγγελίες και εκτιμήσεις των ειδικών είναι πως αναμένεται σύντομα να δούμε αυξήσεις στα καύσιμα και στο πετρέλαιο. Με το αιτιολογικό ότι σταματούν οι μειώσεις που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο. Στραμμένο και πάλι στις τιμές των καυσίμων το βλέμμα των καταναλωτών, καθώς αν και στην παρούσα φάση διατηρούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με μικρές αποκλίσεις προς τα άνω. Οι πληροφορίες θέλουν να τραβούν σύντομα ξανά την ανηφόρα. Σταθερές είναι οι τιμές μας. Η βενζίνα είναι περίπου στο 1,80. Θεωρητικά πολύ καλή τιμή από το 2,40 που είχαμε φτάσει. Το πετρέλαιο κίνησης περίπου στο 1,75 και το θέρμανσης περίπου στο 1,12. Εκεί είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Οι εκτιμήσεις με βάση και την πορεία των διεθνών τιμών τις τελευταίες ημέρες θέλουν να έρχονται αυξήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αναφέρουν επίσης ότι η τάση που δημιουργείται σήμερα είναι να κλείσει ακόμα περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο, τα 25 λεπτά αυτά που έχει δώσει η έκδοση, το οποίο είπαν ότι προς το τέλος του χρόνου θα μειωθεί κατά το μισό η έκπτωση. Άρα από το 1,12 θα πάμε στο 1,25. Συν τα 3,5 λεπτά που έχουμε έκπτωση από το δηληστήριο, είχαμε 7 μάλλον λεπτά έκπτωση από το δηληστήριο, το οποίο τον προηγούμενο μήνα κόπηκε στο μισό. Αναμένεται και αυτά τα 3,5 λεπτά. Άρα σίγουρα θα έχουμε μια άνοδο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας αλλά και το γεγονός ότι οι περισσότεροι έσπευσαν μέσα στον Οκτώβριο να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης οδήγησε στο να μην μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές σε σύγκριση τόσο με τον περασμένο Οκτώβριο όσο και με το χειμώνα του 2021. Οι εκπτώσεις λόγω της πτώσης των καυσίμων. Δηλαδή θα μιλάμε για ένα πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στο 1,25. Τώρα να το πούμε ότι είναι καλή η τιμή. Θεωρητικά από το 1,60 και 1,70 που είχαμε με την έναρξη του πολέμου είναι καλύτερο. Βέβαια το 1,12 είναι καλύτερο από το 1,25. Αυτό το μήνα που είχαμε τις πολύ καλές τιμές δεν είχαμε κίνηση, γιατί εφοδιάστηκε όλος ο κόσμος στην αρχή, γιατί πέρυσι είχαν μείνει όλα τα τεπόζιτα άδεια με το 1,60 και 1,70 που είχε η τιμή. Άρα όλος ο κόσμος εφοδιάστηκε μέσα στο Νοέμβρη και ο Δεκέμβρης που είχαμε το ρεκόρ τιμών προς τα κάτω δεν έχει πάει καλά. Δεν έχει πάει καλά. Περιμένουμε να δούμε τώρα την επόμενη εβδομάδα, γιατί αν ο κόσμος μάθει ότι θα ανέβει το πετρέλαιο, πάλι θα αρχίσουν τα τηλέφωνα. Συν το ότι έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό, οπότε δεν έχει γίνει και χρήσης. Πολλοί κόσμος δεν έχει κάνει σχεδόν καθόλου χρήση. Το σίγουρο είναι ότι και φέτος δεν θα υπάρξει σταθερότητα στις τιμές στην Ελλάδα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία. Όσο έχουμε διάρκεια πολέμου, δυστυχώς σταθερότητα δεν θα υπάρχει. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Μοίρασε εξώδικα σε ιατροδικαστές σήμερα ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας για την υπόθεση Πισπυρίγκου. Για ποιο λόγο, να δούμε ότι προειδοποιεί και τον ιατροδικαστή κύριο Λέων. Καλησπέρα Σωτήρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι έχουμε. Μετά το σειρά των τευροχή των εξώδικων που απέστειλε πριν από καιρό ο κύριος Κούγιας προς τους τηλεπαρουσιαστές Αθηναϊκών Δελτίων Ειδήσεων και εκπομπών, σήμερα σειρά είχαν οι ιατροδικαστές και παθολογοανατόμοι που ασχολήθηκαν με τις περιπτώσεις των παιδιών της Ρούλας Πισπυρίγκου, των παιδιών που πέθαναν. Να πούμε ότι οι παραλήπτες στον εξώδικο είναι οι Γρηγόρης Λέων, Νίκος Καρακούκης, Νίκος Καλόγριας, Χρήστος Ευτυχιάδης και Χαράς Πιλιοπούλου. Ο κύριος Λέων είναι γνωστός από τις, θα λέγαμε, άπειρες εντός εισαγωγικών εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές γύρω από αυτή την υπόθεση. Οι κύριοι Καρακούκης Καλόγριας είναι οι δύο ιατροδικαστές που επανεξέτασαν και έβγαλαν το πόρισμά τους για τα δύο από τα κορίτσια της οικογένειας της Ρούλας Πισπυρίγκου. Και επίσης έχουμε και τους παθολογανατόμους Χρήστο Ευτυχιάδη και Χαρά Σπηλιοπούλου, και οι οποίοι είχαν συνδράμει και αυτοί στη συγκεκριμένη διαδικασία της επαναξιολόγησης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που διέδωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Αλέξης Κούγιας, ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπυρίγκου, καλεί τους ιατροδικαστές και επιστήμονες να απαντήσουν εντός 24 ωρών σε 21 έφη συνολικά ερωτήματα.
επιστημονικής φύσης στα ερωτήματα αυτά. Τι ερωτήματα είναι? Είναι ερωτήματα εξειδικευμένα, τα οποία δεν απαντώνται. Ο ίδιος αναφέρει σε αυτό το εξώδικο ότι δεν έχουν απαντηθεί αυτά από τους συγκεκριμένους επιστήμονες που έκαναν την επαναξιολόγηση και τους καλεί μάλιστα να απαντήσουν εντός 24 ωρών σε αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα, απειλώντας τους από την άλλη ότι θα καταθέσει μηνύσεις εναντίον τους και θα ασκήσει αγωγές αν δεν απαντηθούν εντός 24 ωρών για τα δύο μικρότερα παιδιά, την Ήρυδα και τη Μαλένα. Μέσα στις εξώδικες δηλώσεις αναφέρονται συγκεκριμένα, όπως είπαμε, στο πόρισμα, το εν λόγω πόρισμα Καρακούκη Καλόγρια, και δηλώνει, όπως είπαμε, ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια. Στην δε περίπτωση του Γρηγόρη Λέων, εκεί είναι σίγουρη δεδομένη η προσφυγή στη δικαιοσύνη και η αγωγή εις βάρος του για αποζημίωση 1 εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή αυτός είτε απαντήσει είτε δεν απαντήσει, θα κατατεθεί αγωγή εναντίον του, κυρίως για το γεγονός αυτό ότι σχεδόν πρωταγωνιστούσε σε καθημερινή βάση γύρω από αυτή την περιβόητη, την πολύκροτη υπόθεση. Και μάλιστα θα λέγαμε εδώ, θα προσθέταμε κι εμείς με βάση το εξώδικο που διαβάσαμε, είναι ότι προσπαθεί, επιχειρεί μέσα από αυτό το εξώδικο ο κύριος Κούγιας αλλά και η Ρούλα Πισπυρίγκου να αποδομήσουν επιστημονικά τον Γρηγόρη Λέων, αμφισβητώντας και την επιστημονική του κατάρτιση με έμεσο αλλά σαφή τρόπο, αλλά και το γεγονός ακόμα ότι εκπροσωπεί συνολικά τον κλάδο των ιατροδικαστών, αφού από την μία του καταλογίζουν ότι δεν έχει παρευρεθεί, δεν έχει κάνει ο ίδιος, δεν έχει εκτελέσει ποτέ καμία πράξη ιατροδικαστική, και μιλάμε για νεκροψία, νεκροτομή. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και για άλλες υποθέσεις. Το απευθύνουν συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά και για, ακόμα και για παιδιά, αν έχει εκτελέσει ιατροδικαστικές πράξεις για παιδιά. Και επίσης να πούμε ότι το απευθύνουν και ευθεία κατηγορία. Να σου αναφέρω χαρακτηριστικά, Έφη, ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, μια συγκεκριμένη αποστροφή του εξώδικου, το οποίο βέβαια εμφανίζεται να το λέει η ίδια η Ρούλα Πισπυρίγκου. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε σίγουρα ότι μεταφέρονται οι διαθέσεις της και τα λεγόμενά της από τον Αλέξη Κούγια. Με συκοφατήσατε, του λέει, του απευθύνη του Γρηγόρη Λέων, η Ρούλα Πισπυρίγκου, και με διασύρατε καταπατώντας το τεκμήριο της αθωότητάς μου σε συνεργασία με τους κυρίους Καρακούκη, Καλόγρια και Σπηλιοπούλου, με την τελευταία μάλιστα να είστε στενοί φίλοι από την εποχή που εξεταστήκατε ως απόφυτος του Ιταλικού Πανεπιστημίου και επιθυμούσατε να αποκτήσετε την ειδικότητα του ιατροδικαστή. Εν όψη των νοσάνων και λόγω των παράνομων πράξεων που διαπράξατε, σε βάρος μου θα καταθέσω μήνυση σε βάρος σας και θα σας ενάγω προκειμένου να λάβω από εσάς αποζημίωση 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε βλέπεις εδώ ότι είναι ευθεία πλέον η απέτηση για αποζημίωση. Δεν χρειάζεται καν να κληθεί να απαντήσει ο κύριος Λέων στα συγκεκριμένα 21 ερωτήματα για να αποφύγει κατά κάποιο τρόπο την οποιαδήποτε άσκηση ένδικων μέσων τώρα, σε βάρος. Σωτήρη, πόσο εφικτό είναι να απαντηθούν αυτά τα 21 ερωτήματα από τους υπόλοιπους? Τώρα είναι, μου θέτεις επιστημονικό ζήτημα, προφανώς είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σίγουρα απαιτούνται απαιτείται και η ύπαρξη από όσον, εξ όσων είδα από αυτά τα ερωτήματα, είναι εξειδικευμένα ερωτήματα. Φαντάζομαι ότι θα χρειάζονται και δείγματα ιστολογικά και βιολογικά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στη διάθεση των συγκεκριμένων ιατροδικαστών. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο προχωράει σε αυτή την κίνηση ο κύριος Κούγιας? Προφανώς πάει να περάσει σε μια ξεκάθαρη θέση αντεπίθεσης και να ισχυροποιήσει τη θέση της εντολής του, σκληρή επίθεση, σκληρό ροκ θα λέγαμε σε αυτή την περίπτωση, προς πολλές κατευθύνσεις, όχι μόνο προς μία συγκεκριμένη. Και αντιλαμβάνεσαι ότι σίγουρα θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και τις επόμενες ημέρες, γιατί ξέρουμε ότι έχει ήδη ανασταλεί, αναβληθεί η απολογία για τα άλλα δύο κορίτσια της Ρούλας Πισπυρίγκου, για την Ήρυδα και τη Μαλένα, και προφανώς εν όψη και αυτής της διαδικασίας, η οποία σίγουρα μετράει και αυτή πάρα πολύ, θα παίξει βαρύνουσα σημασία και σημαίνοντα ρόλο το γεγονός και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουν οι εν λόγω επιστήμονες. Κλείνοντας, να σου πω, Έφη, ότι ο Αλέξης Κούγιας έκανε και δηλώσεις γύρω από αυτή την εξέλιξη. Προανήγγειλε μάλιστα, Έφη, και ανατροπές και στην υπόθεση θανάτου της μεγάλης κόρης του ζευγαριού, της Τζορτζίνας. Πρόκειται για λεπτή δικαστική υπόθεση, η οποία έχει μεγάλη υποδομή ιατροδικαστική και παθολογανομική, όπου πλέον μετά τις καταθέσεις των πραγματικών πραγματογνωμόνων, μιας και οι κύριοι Καρακούκης και Καλόγριας δεν έδωσαν ποτέ όρκο πραγματογνώμονα, μία απλή γνώμη εξέφρασαν, είπε ο κύριος Κούγιας, αναμένουμε να προχωρήσουμε σε αποκαλύψεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με ενδιαφέρον πραγματικά να μένετε η όλη
υπόθεση. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη, για άλλα θέματα. Τώρα SOS εκπέμπουν οι φοροτεχνικοί της Πάτρας προς τους συναδέλφους τους αλλά και τους πολίτες να μην δίνουν σε κανέναν κωδικούς TaxisNet, είτε τηλεφωνικά είτε σε mail, γιατί οι επίδοξοι απατεώνες θα αποκτήσουν αμέσως πρόσβαση στο iBank και τότε θα δουν να κάνουν φτερά τα χρήματά τους. Η επανεμφάνιση του απατεώνα λογιστή έχει σημάνει συναγερμό στον κλάδο τους. Επέστρεψε το φαινόμενο με τον λογιστή απάτη, αυτή τη φορά με το επίθετο Παπαδόπουλος που κατάφερε να εξαπατήσει λογιστήριο τοπικής επιχείρησης και να αφαιρέσει 5.700 ευρώ με τους υπεύθυνους, μόλις το αντελήφθησαν, να ενημερώνουν την αστυνομία και τους συναδέλφους τους ώστε να είναι σε επαγρύπνηση. Φυσικά δεν πρόκειται για ένα καινούριο περιστατικό. Καταρχάς δεν είναι ούτε η πρώτη φορά και φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ούτε και η τελευταία. Πάντα απαταιώνες υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα και προφανώς στο λογιστικό επάγγελμα, γιατί έχει σχέση με χρήματα, το αντιλαμβάνεστε. Έχει παρατηρηθεί πάρα πολλές φορές οι απαταιώνες να χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους, από τους κλασικούς παίρνουν ένα τηλέφωνο και κάτι έχει συμβεί και σας παρακαλώ δώστε μου τον αριθμό ταυτότητά σας ή το mail σας ή το κωδικό λογαριασμού, αλλά ακόμα και τους κωδικούς τάξης. Όπως τονίστηκε στην τηλεόραση του Best, δεν πρέπει κανείς, πόσο μάλλον οι λογιστές, να δίνουν σε mail ή τηλεφωνικά τα στοιχεία τα φορολογικά των πελατών τους, καθώς ακόμα και τους ιδιωτικούς κωδικούς TaxiNet να δώσουν, τότε ο κάθε απαταιώνας μπορεί να έχει πρόσβαση στον αριθμό IBAN των πολιτών. Οι κωδικοί τάξης επί της ουσίας επιτρέπουν στον χρήστη, σε αυτόν που τους έχει, να μπαίνει μέσα στην εφορία και αμέσως να βρίσκει και το IBAN του λογαριασμού. Διότι οι λογαριασμοί IBAN έχουν δηλωθεί στην εφορία, έχουν δηλωθεί στο Taxis για διάφορους λόγους, είτε ας πούμε για να προστατευτεί ένα φυσικό πρόσωπο λόγω χρέους που έχει στην εφορία, ούτως ώστε να δηλώσει το ακατάσχετο, είτε γιατί περιμένει να πάρει ένα επίδομα και επειδή ζούμε στην εποχή των επιδομάτων, αυτό που ζητάνε πάρα πολύ είναι το IBAN. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει τους κωδικούς Taxis, εύκολα μπαίνει μέσα στην καρτέλα, να το πούμε έτσι, του ενός προσώπου και μπορεί εκεί να δει τον αριθμό IBAN και στη συνέχεια με κατάλληλες τεχνικές να μπορέσει να αποσπάσει και χρηματικά ποσά από αυτόν τον λογαριασμό. Απαιτείται ειδική προσοχή τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από τους ίδιους τους πολίτες, γιατί μπορεί να ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και της χρήσης των ψηφιακών μέσων, αλλά τίποτε από αυτά δεν είναι απόλυτα ασφαλές αν κάνουμε το λάθος να δώσουμε οποιοδήποτε προσωπικό μας στοιχείο που παραπέμπει στα οικονομικά μας δεδομένα. Όταν θα πρέπει να έχουμε κάποιους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τους τηρούμε όλοι, είτε είμαστε λογιστές, γιατί και σε μένα μερικές φορές έχει ζητήσει κάποιος κάποιους κωδικούς, ισχυρίζεται είναι λογιστής ενός πελάτη κτλ. Αν δεν είμαστε λογιστές και είμαστε κάποια φυσικά πρόσωπα, πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη λειτουργία στο μυαλό μας σχετικά με τους κωδικούς ασφαλείας, είτε αυτοί αφορούν την τράπεζα είτε αφορούν το Taxis. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι ποτέ να μην εμπιστευόμαστε κάποιον που τηλεφωνικά μας ζητάει κάτι, ακόμα και μέσω mail. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όμως οι απάτες δεν έχουν τέλος. Πάμε στον συνάδελφο Κώστα Αγγελτή, είναι μαζί μας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Προσποιήθηκε λοιπόν γιατρός σε ηλικιωμένη και της άρπαξε χρήματα. Έτσι ακριβώς, θύμα απατεώνων έπεσε ένας υπερήλικας πατρινός, καθώς όπως φαίνεται οι επιτίδη δεν σταματούν τη δράση τους, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, ούτε την περίοδο και τώρα των γιορτών. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του ahianews.gr, Εφή, ο απαταιώνας έσυσε την παγίδα του το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρασε, όταν και τηλεφώνησε αργικά στον 92χρονο άνδρα. Μιλάμε για έναν υπερήλικα, Εφή, λέγοντάς του πως είναι γιατρός σε νοσοκομείο και έχουν πάει εκεί το παιδί του τραυματισμένο, το γιο του συγκεκριμένα, από τροχαίο και θα πρέπει να τον χειρουργήσουν άμεσα. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, ο υποτιθέμενος γιατρός Εφή, που τηλεφώνησε, ήθελε ένα φακελάκι 10.000 ευρώ. Ο ηλικιωμένος δεν αντιλήφθη την απάτη και συμφώνησε, Εφή. Έτσι, μετά από λίγο, εμφανίστηκε στο σπίτι του, στο κέντρο της Πάτρας. Ένας άνδρας χτύπησε την πόρτα, μάλιστα, και τότε ο υπερήλικας του έδωσε το φάκελο που είχε τον ποσό των 10.000 ευρώ. Όταν αργότερα όμως, Εφή μίλησε με το γιο του και κατάλαβε πως είχε πέσει στα νύχια των απαταιών, ήταν πάρα πολύ αργά. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, Εφή. Βλέπουμε ότι οι απάτες δεν έχουν τελειωμό, αλλά μιλάμε αυτή τη στιγμή για έναν άνδρα
για έναν υπερήλικα 92 ετών. Όσο προσεκτικός και αν είσαι, οι απαταιώνες ξέρουν που θα χτυπήσουν και τα καταφέρνουν τις περισσότερες φορές. Τις περισσότερες φορές τα καταφέρνουν. Τώρα και σε ακόμη ένα περιστατικό, Κώστα, καθώς βρέθηκε μια σακούλα με χρήματα στα σκαλιά της εκκλησίας, βρέθηκε από τον εφημέριο του ναού, ο οποίος πήγε και τα παρέδωσε στην αστυνομία. Τι έχουμε λοιπόν? Έτσι ακριβώς, Εφή, δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της ασφάλειας της Πάτρας όταν είδαν τον ιερέα να πηγαίνει στα γραφεία της υποδιεύθυνσης και να τους δίνει μια σακούλα με πάρα πολλά χρήματα. Να σου πω ότι δεν πίστευαν τι άκουαν όταν ο ιερέας τους είπε πως το ποσό το είχε εντοπίσει στα σκαλιά του Ιερουναού, στον οποίο λειτουργεί. Να υπενθυμίσουμε πως πριν από μερικές ημέρες, μια ηλικιωμένη είχε καταγγείλει στην αστυνομία πως είχε πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης και πως την κάλεσαν να αφήσει τα χρήματα που τη ζήτησαν. Ήταν περίπου 1.500 ευρώ στα σκαλιά της ίδιας εκκλησίας, δηλαδή στον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη, στην οδό Ευβοίας. Εκεί εντοπίστηκε και η σακούλα με τα χρήματα. Μάλιστα, να σου πω ότι η γυναίκα, μόλις άφησε τα χρήματα, ειδοποίησε την αστυνομία και εξήγησε πως είχε πέσει θύμα απάτης. Άρα, είναι πολύ πιθανό, Έφη, τα χρήματα που βρήκε ο ιερέας και τα πήγε στην ασφάλεια να είναι τα χρήματα της συγκεκριμένης γυναίκας που μερικές ώρες πριν της είχαν τηλεφωνήσει οι επιτίδιοι και της είχαν πει να τα αφήσει στο συγκεκριμένο ιερό ναό, Έφη. Δεν πρόλαβαν λοιπόν οι απαταιώνες να πάρουν τα χρήματα. Πρόλαβε ο ιερέας και τα παρέδωσε εκεί που έπρεπε. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω, Κώστα, καλή συνέχεια. Λαβράκια τώρα έβγαλαν για μια ακόμη φορά οι έλεγχοι της ΑΔΕ, βεβαιώνοντας δεκάδες περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Αυτή τη φορά στα δίχτυα των ελεκτών της εφορίας έπεσαν 65 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα από τον κλάδο της εστίασης, εκ των οποίων οι 6 είναι από την Αχαΐα, Σωτήρη. Ναι, για μια ακόμα φορά η εστίαση στο στόχαστρο της ΑΔΕ, των μηχανισμών, του φορολογικού μηχανισμού δηλαδή ελέγχου, και σίγουρα δεν μπορεί να παραβλεφθεί όλη αυτή η παραβατικότητα, η φορολογική, γιατί βλέπουμε ότι είναι σημαντικές υποθέσεις και ο αριθμός των αποδείξεων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αρκεί να αναφέρουμε μια επιχείρηση κέντρο διασκέδασης στην περιοχή της Αχαΐας. Κατά τα έτη 2017 έως 2020, ΕΦΗ δεν είχε εκδώσει σχεδόν 55.000 φορολογικά στοιχεία, αποδείξεις δηλαδή. Καθαρή αξία των στοιχείων αυτών ανέρχεται σε κοντά 300.000 ευρώ, 295.000 για την ακρίβεια. Άλλες υποθέσεις, μιλάμε για εστιατόρια, πρακτικά από ό,τι βλέπουμε καταναλογία αριθμού αποδείξεων και φορολογητή ασύλληση πρέπει να είναι ψισταριές σουβλατζίδικα αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεις. Μιλάμε στη μία περίπτωση από το 2017 στο 2019, απροσδιόριστος αριθμός αποδείξεων δεν είχε εκδοθεί, αποκριβήσα φορολογική ύλη 180.000 ευρώ. Μία άλλη επιχείρηση από το 2017 στο 2019 και αυτή δεν είχε εκδώσει 27.550 αποδείξεις, κρύβοντας 185.000 έσοδα. Και ακόμα μία χαρακτηριστική περίπτωση, 38.700 αποδείξεις δεν είχε κόψει ένα κατάστημα. Εδώ η αποκριβήσα φορολογική ύλη φτάνει στις 165.000 ευρώ. Καθόλου ευκαταφρόνητα τα χρηματικά ποσά. Τι λένε τώρα οι άνθρωποι της εστίασης, Σωτήρη? Οι άνθρωποι της εστίασης αναφέρουν ότι πρόκειται για μια εικόνα που έρχεται από το παρελθόν και η οποία δεν έχει πλέον καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, για τον απλό λόγο ότι από εδώ και μερικούς μήνες οι επιχειρήσεις, γενικής φύσης επιχειρήσεις, δεν μπορούν εύκολα πλέον να φοροδιαφύγουν μην κόβοντας αποδείξεις. Ο έλεγχος τους πλέον έχει γίνει πάρα πολύ εύκολος και ψηφιακός, γιατί όλες οι αποδείξεις που εκδίδει μια επιχείρηση δηλώνονται απευθείας την ίδια ημέρα σε ειδική εφαρμογή της ΑΔΕ, στο My Data το λεγόμενο, οι λογιστές το ξέρουν πολύ καλά. Ως εκ τούτου, μια απλή διασταύρωση μεταξύ αυτών που έχουν κάνει τις παραγγελίες και του καταστήματος που έχει υποτίθεται ότι έχει εκδώσει τις αποδείξεις, φτάνει για να αποκαλύψει εύκολα μέσα σε λίγα λεπτά το μέγεθος και την έκταση της φοροδιαφυγής και να καταλογιστούν και τα ανάλογα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που έχουν παρανομήσει. Ως εκ τούτου τονίζουν στην εστίαση ότι προφανώς είναι καταδικαστέα τα συγκεκριμένα γεγονότα. Παρ' όλα αυτά τονίζουν ότι είναι μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να στιγματίσει ένα ολόκληρο κλάδο που αποτελείται από χιλιάδες επιχειρήσεις στην Αχαΐα. Προφανώς μέσα σε κοπάδι θα υπάρχουν και κάποια μαύρα πρόβατα. Σίγουρα. Να φέρουν χαρακτηριστικά. Και υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και να επισημάνουμε και εδώ κάτι.
είναι ότι το σύστημα με το ΦΠΑ που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια αναφέρουν ότι πρακτικά εν ολίγης εξωθούσε κάποιες επιχειρήσεις να φοροδιαφεύγουν, γιατί αγόραζαν με ΦΠΑ 16% και πωλούσαν με ΦΠΑ 24%. Εδώ υπήρχε μια σημαντική διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου ΦΠΑ, το οποίο είναι ένα σημάδι το οποίο. Κάποιες φορές το σύστημα εξωθούσε σε τέτοιες, γιατί αυτοί οι επαγγελματίες αναγκάζονταν πρακτικά να επιστρέψουν περισσότερο ΦΠΑ από αυτό που είχαν δώσει για να αποκτήσουν την πρώτη ύλη. Μάλιστα, θα δούμε λοιπόν και τι άλλο θα βγάλουν οι έλεγχοι της ΑΔΕ. Θα τα πούμε Σωτήρη και πάλι. Τώρα κυρίες και κύριοι, στην ουσία τα φετινά Χριστούγεννα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα μετά τον κορονοϊό με απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Πολλοί πατρινοί εγκαταλείπουν την πόλη για τις διακοπές τους, έχοντας επιλέξει τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού αλλά και εντός χώρας με σκοπό να πάρουν μια ανάσα ξεκούρασης. Βέβαια δεν λείπουν και όσοι επιλέγουν την Πάτρα ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την οικογενειακή θαλπορή και να έρθουν πιο κοντά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ σημαντικό στοιχείο παίζουν τα οικονομικά τους. Σε εορταστικό κλίμα έχουν μπει κυρίως οι χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς οι κρατήσεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν πάρει φωτιά, με πολλούς να εκμεταλλεύονται τις εορταστικές άδειες και να έχουν ετοιμάσει ήδη βαλίτσες. Ναι, κάποιοι επέλεξαν να φύγουν για πιο μακρινά μέρη, Κούβα, Ντουμπάι, Ασία, ανάλογα με τις επιλογές που έκανε ο καθένας, αλλά είναι και πολλοί που μείναν. Δεν αμφιβάλλω, είναι και πολλοί που πάνε και Ελλάδα, γιατί πολλά μέρη της Ελλάδας έχουν πληρώσει. Κάποιοι βέβαια να περάσουν και 2-3 μερούλες στην Αθήνα, γιατί και εκεί είναι όμορφα και είναι, η Αθήνα έχει μέρη για να πας και να περάσει τη φύγωνα. Εμείς επειδή ασχολούμεθα με τον τουρισμό των εξωτερικών, πιο πολύ δηλαδή, είχαμε πελάτες οι οποίοι φύγαν. Φυσικά υπάρχουν και οι πατρινοί που προτίμησαν τη λαϊκή ρίση Χριστούγεννα στην πόλη και θα περάσουν τις Άγιες ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους εντός των τυχών. Σπίτι με την οικογένεια. Οικογενειακά, η θαλπορή οικογένεια. Άγκριζο. Στην πόλη. Προσπέρο άγιο η φελισσίδα. I wanna wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry. Κρατώντας την παράδοση. Ναι, την παράδοση. Καλές γιορτές. Την πόλη. Όμως, ναι. Να σας τα καλά παιδιά. Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι τυχεροί που θα απουσιάσουν από το κληρονάστη από τα Χριστούγεννα μέχρι και την Πρωτοχρονιά, είτε σε κάποιο εσωτερικό προορισμό, είτε και στο εξωτερικό με τις ασιατικές χώρες, αλλά και τις χώρες με θερμά κλίματα να κρατούν τα σκύπτρα των προτιμήσεων. Πολλοί φύγανε και Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά, άλλοι φεύγουν Χριστούγεννα, άλλοι φεύγουν και ενδιάμεσα, τις 2-3 μέρες, ανάλογα βέβαια και τις άδειες που έχουν ή πώς κλείνουν ή πώς μπορούν να φύγουν. Και άλλοι φεύγουν και για Πρωτοχρονιά, έχουμε όμως και για φώτα που και εμείς θα κάνουμε έτσι μια εξόρμηση στην Κασπεριά. Εμείς όμως να μείνουμε εντός νομού Αχαΐας και πάμε τώρα μέχρι τα Καλάβρητα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Δουκλιά, αντιδήμαρχο Καλαβρίτων. Κύριε Δουκλιά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καρούνια. Μπορεί να μην έχει χιόνι, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε τα Καλάβρητα φέτος θα γεμίσουν με επισκέπτες. Έχουμε πολύ καλή πληρότητα. Στα Καλάβρητα πλησιάζουμε για τα Χριστούγεννα το 100%. Mm-hmm. Στην περιοχή της Ενδοχώρας, Κλητορία και Πέριξ έχουμε στο 90%. Και για τα φώτα. Καλό θα είναι ο επισκέπτης, όποιος θέλει να έρθει στην περιοχή μας, να σπεύσει γρήγορα να κλείσουν και αυτά τα δωμάτια, γιατί μετά θα είναι λίγο αργά. Άρα, μην έχουμε χιόνι, η τουριστική σεζόν φαίνεται εξελίσσεται πολύ καλά η χειμερινή. Άρα λοιπόν και οι επαγγελματίες εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση μετά
από τα δύο δύσκολα χρόνια. Ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ καλή η κίνηση, ο κόσμος θα βγει, ο καιρός δείχνει ότι θα είναι καλός, το χιόνι είναι το μεγάλο ζήτημα, όμως για ένα τρίμερο διακοπών εγώ πιστεύω ότι όλοι θα απολαύσουν την περιοχή, τη φύση, το περιβάλλον. Κύριε Δουκλιά, το χιονοδρομικό θα ανοίξει? Είναι ανοιχτό, το σαλέ για τον καφέ του, για ένα ρόφημα όλοι να περάσουν από εκεί. Τα καταστήματα είναι έτοιμα στα καλά να υποδεχτούν τον κόσμο, να προσφέρουν τα δέσματά τους και να απολαύσουν, γιατί υπάρχουν πολλά άλλα μέρη που μπορεί να πάει ο επισκέπτης. Μπορεί να πάει να επισκεφτεί τις μονές μας, την Αγία Λαύρα και το Μέγα Σπήλαιο. Μπορεί να δει το Μουσείο του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος, να πάει στις πηγές Αρουανίου ή στις πηγές του Λάδωνα. Μπορεί να πάει μια βόλτα στο καγιάκ. Μπορεί να δει τον οδοντοτό μας να ανέβει μια βόλτα με τον οδοντοτό. Υπάρχουν πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορεί να κάνει. Γι' αυτό λέμε λοιπόν, έστω και χωρίς χιόνι, οι επισκέπτες προτιμούν και ψηφίζουν Καλάβρητα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το γεγονός όμως ότι δεν έχουμε τον χειμωνιάτικο, τον καθαρά χειμωνιάτικο καιρό, αυτό σημαίνει, μεταφράζεται και ως πρόβλημα για το χιονοδρομικό? Για το χιονοδρομικό, στα οικονομικά του χιονοδρομικού θα υπάρξει πρόβλημα. Γιατί άμα πουσιάζουν οι σκιέρα, άμα πουσιάζουν οι επισκέπτες να ανέβουν πάνω με το τηλεφερίκ, αυτά, όλα αυτά είναι πρόβλημα. Ακόμα και στις θέσεις εργασίας. Δεν έχει... Θα είναι μειωμένες οι θέσεις εργασίας, δεν θα είναι θέσεις εργασίας πραγματικά όπως θα θέλαμε να λειτουργήσει το χιονοδρομικό. Θα δούμε, σε ευχηθούμε λοιπόν να χιονίσει, να δούμε άσπρη μέρα, κύριε Δουκλιά. Έτσι ακριβώς, να δούμε άσπρη μέρα, να ξεχρονιστεί και το χιονοδρομικό μας έτσι, γιατί και η περιφέρεια βοήθησε πολύ και ο Δήμος κάνει μεγάλες προσπάθειες να ξεχρονιστεί. Να δούμε σιγά σιγά, πρέπει να βάλουμε και στη σκέψη μας για το τεχνικό χιόνι. Α, βάζετε εδώ μια άλλη διάσταση. Αυτό έχει συζητηθεί? Συζητείται, αλλά να τελειώσουμε πρώτα το ένα κομμάτι, το ένα σκέλος που έχει μεγάλη επένδυση για τον εξυγχρονισμό του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού και από εκεί και πέρα για την ασφάλεια των επισκεπτών και αμέσως μετά θα μπούμε και σε αυτό. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Δουκλιά, καλό σας βράδυ και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στους Δήμους τώρα πέφτει το μπαλάκι για να ετηθούν αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων μετά τις μεγάλες αλλαγές που εφάρμοσε από τις αρχές του 2022 το Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη η Πάτρα, το Αίγιο και η Δυτική Αχαΐα εξετάζουν το θέμα και θα καταθέσουν τα αιτήματά τους μέσα στον Ιανουάριο, Σωτήρη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, πριν από λίγο καιρό οι Δήμοι της χώρας έλαβαν μια ειδοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να έχουν καταθέσει προτάσεις αιτιολογημένες για τις περιοχές που θεωρούν αυτοί που έχουν λάβει αιτήματα κατοίκων και συλλόγων όπως αδικούνται από το σύστημα αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που ανακοινώθηκε στις αρχές αυτού του χρόνου και στο οποίο, όπως ξέρουμε πολύ καλά, εντάχθηκαν πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλοί οικισμοί. Εδώ στην Χαΐα να πούμε ότι είχαμε 209 νέες εντάξεις οικισμών στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού και 6 επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών εντός του πολυδομικού συγκροτήματος της Πάτρας. Μάλιστα. Στο Δήμο Πατρέων έχουμε ήδη κάποιες επαφές που έχει ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή. Εκεί υπάρχουν προβλήματα, έχουν εντοπιστεί διαμαρτυρίες και αιτήματα κατοίκων και συλλόγων από την αρκτική περιοχή της Πάτρας. Μιλάμε για τις περιοχές Καστελοκάμπου, Ρίου, Αγίου Βασιλείου, μέχρι και τον Ψαθόπυργο. Αλλά επίσης να πούμε ότι έχουμε και στην πλευρά του Δήμου της Αιγιάλιας και εκεί έχουμε μια κίνηση που γίνεται από την Δημοτική Αρχή την αντίστοιχη. Έχει έρθει και εκεί σε επαφή με τοπικούς συλλόγους και προσπαθούν να αναζητήσουν μια λύση και να καταθέσουν και αυτή μια πρόταση για τις δικές τους παραλιακές περιοχές, γιατί κατά κύριο λόγο ή μάλλον κατά αποκλειστικότητα σε παραλιακές ζώνες παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Μιλάμε για διπλασιασμό των αντικειμενικών αξιών. Διπλασιασμός ο οποίος επιφέρει όχι μόνο επιβαρύνσεις στον ένφια και σε φόρους που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, ανεβάζουν τα εισοδηματικά και τα κριτήρια που απαιτούνται για κάποια επιδόματα και βοηθήματα, τα οποία πλέον, όταν τα ξεπεράσουμε αυτά τα όρια, τότε τα χάνουν οι δικαιούχοι. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε και κοινωνικά προβλήματα τέτοια. Και βέβαια στο Δήμο της Πάτρας έχουμε αρκετές περιοχές που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Να πάμε αμέσως τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Τασία Τογιοπούλου, την αρμόδια αντιδήμαρχο. Κυρία Τογιοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Καρούνη. Έχετε ήδη ξεκινήσει εσείς κάποιες επαφές με κατοίκους που έχουν πρόβλημα από τις αντικειμενικές αξίες και ζητούν από τον και καλούν το Δήμο να σταθεί στο πλευρό τους έτσι ώστε να καταθούν προτάσεις για να έρθει η αδικία, όπως λένε. Έγινε μια συνάντηση αυτές τις προηγούμενες μέρες στο Δημαρχείο με εκπροσώπους συλλόγων από την περιοχή του Αρκτικού Διαμερίσματος και της Δημοτικής Ενότητας του Ρίου και είμαστε σε επαφή και με τους πρόεδρους των λοιπόν κοινοτήτων για να δούμε και τα δικά τους και τις δικές τους θέσεις και απόψεις σε σχέση με τις ισχύουσες τιμές ζώνης στις περιοχές, γιατί θα ετοιμάσουμε εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε ο Δήμος της Πάτρας να εκφράσει γνώμη στην πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών και να επιδιώξουμε να μειωθούν οι τιμές ζώνης που καθορίζουν τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στις περιοχές που πράγματι παρατηρείται αύξηση σε κάποιες μάλιστα περιοχές και πάνω από το 100%. Τι προβλήματα, σε ποιες περιοχές έχουν προκύψει αυτά τα προβλήματα, κυρία Τογιοπούλου? Στην περιοχή του Δίου, στην περιοχή του Καστελοκάπου, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή δηλαδή του αρκτικού τομέα του Δήμου της Πάτρας και της ενότητας Δίου, Αγίου Βασιλείου, Ακταίου, έχουμε σοβαρά ζητήματα, διότι από τα 600 ευρώ που ήταν η τιμή ζώνης, έχει εκτοξευτεί σε ποσά 1.000, 1.150, 1.500 αν είναι παραλιακή περιοχή. Και αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών απέναντι στο δημόσιο σε καταβολές φόρου. Αλλά συμβαίνει και το εξής οξύμορο. Αν κάποιος έχει ένα μικρό οικόπεδο, αυτή η αύξηση των αντικειμενικών αξιών αυτομάτως αυξάνει και την αξία της ατομικής του περιουσίας, με αποτέλεσμα κάποιοι οι οποίοι από τη μία πλευρά ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μέχρι πρότινος υπάγονταν σε κοινωνικό τιμολόγιο στη ΔΕΗ, μπορούσαν πέρυσι να πάρουν επίδομα θέρμανσης. Μάλιστα. Με τα προηγούμενα κριτήρια θα μπορούσαν να πάρουν και τα υπόλοιπα επιδόματα που προανήγγειλε αυτές τις μέρες η κυβέρνηση, αλλά και κάποιοι έπαιρναν και κεία, πετάχθηκαν έξω, ακριβώς διότι πολλαπλασιάστηκε η αξία της περιουσίας που είχαν και δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις πλέον να πάρουν αυτά τα επιδόματα λόγω της αύξησης της περιουσίας τους. Παράλληλα όμως αυξάνεται και η εμπορική αξία. Η εμπορική αξία αυξάνεται. Η εμπορική αξία δεν έχει καμία σχέση με την αντικειμενική αξία της εφορίας. Η εμπορική είναι η αξία την οποία πετυχαίνει κάποιος αν θέλει να την εκποιήσει. Η εμπορική αξία λοιπόν δεν σχετίζεται με την αξία που προσδιορίζει ο έφορος, που προσδιορίζει το σύστημα αντικειμενικών αξιών. Εσείς έχετε ένα πρώτο σχέδιο για την πρόταση που θα καταθέσετε? Εμείς ετοιμάζουμε την εισήγηση αυτές τις μέρες. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να μην υπάρξει καμία αύξηση στις αξίες αυτές έτσι όπως ίσχυαν 1 Ιουλίου 2022, ακριβώς διότι σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μεσολάβησε κάτι διαφορετικό και στο επίπεδο της ζωής μας και στην αγοραστική δύναμη που έχει ο καθένας μας, αλλά και στα ζητήματα που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές όπως εννοούμε του Ρίου, ώστε να πούμε ότι υπάρχει δικαιολογητικός λόγος αύξησης της αντικειμενικής αξίας. Για παράδειγμα, η ζώνη πρασίνου που είναι πέριξ της γέφυρας Ρίου Αντιρίου ουδέποτε εφτιάχθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Αντιθέτως, η περιοχή εκεί παραμένει μέσα με τα κατακτασμένα χτίσματα χωρίς το δημόσιο να τα έχει αποσύρει. Η παραλιακή ζώνη έχει τα ζητήματά της με τη διάβρωση από τις ακτές, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη από το δημόσιο για να γίνει αυτή η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας και να μπορούν να θωρακίζονται οι ακτές. Αυτά τα πράγματα θα επισημάνουμε για να αναδείξουμε ότι εν τέλει από τον προηγούμενο προσδιορισμό των τιμών ζωνών στην περιοχή δεν έχει μεσολαβήσει κάτι που να θεωρούμε ότι έχει συντρέχει λόγος να αυξηθούν οι τιμές ζώνης σε αυτή την περιοχή.
Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη, η κυρία Τογιοπούλου, που λέει ότι τουλάχιστον οι περιοχές αυτές, οι παραλιακές περιοχές, είναι αναπτυσσόμενες και είναι δίκαιο να αυξηθούν και οι αντικειμενικές αξίες. Μπορεί να υπάρχουν κάποια οικόπεδα και ανήκουν σε οικογένειες με ένα μεσαίο και χαμηλό εισόδημα, αλλά δίπλα μπορεί να υπάρχουν οι βίλες με τις πισίνες, οπότε αυτό πώς μπορεί να εξισορροπήσει. Κοιτάξτε, οι βίλες με τις πισίνες δεν έγιναν τώρα, υπάρχουν από χρόνια. Άρα εμείς λέμε ότι, γι' αυτό λέμε ότι υπήρχε, είχε καθοριστεί μία τιμή ζώνης, ελαμβάνοντας υπόψη την εξιστάμενη κατάσταση, όλα όμως αυτά τα προηγούμενα χρόνια, με τα χρόνια των μνημονίων, τα χρόνια του κορονοϊού, δεν μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι βελτιώθηκε η αξία αυτών των ακινήτων ή υπάρχει προσφορά και ζήτηση στην περιοχή. Αυτό που βλέπουμε στην περιοχή είναι ότι υπάρχουν αγγελτήρια πωλείται και δεν υπάρχει κίνηση αγοράς. Άρα αυξάνεις τις αντικειμενικές αξίες σε μια περιοχή όταν βλέπεις ότι βελτιώθηκε και η αγοραστική δύναμη και προέκυψαν έργα τέτοια στην περιοχή που αύξησαν την αξία των εγκαταστάσεων που υπάρχουν εκεί. Μέχρι πότε παραμένει ανοιχτό το θέμα, κυρία Τογιοπούλου, πότε πρέπει να κατατεθούν αυτές οι εισηγήσεις από την πλευρά των Δήμων? Η προθεσμία είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2023. Εμείς λοιπόν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει μέσα στο 2023, προετοιμαζόμαστε για να φέρουμε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφραστεί η γνώμη στην πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε τότε θα έχουμε ό,τι νεότερα έχουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή σας. Καλό σας βράδυ, καλά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα και στους τηλεθεατές. Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά αναστάτωσης στο άσυλο Ανιάτων Πάτρας, με τους εργαζόμενους να ζητούν επιτακτικά την απομάκρυνση τροφίμου που παρουσιάζει λόγω ψυχολογικών διαταραχών βία ξεσπάσματα, έχοντας επιτεθεί τόσο στους εργαζόμενους όσο και σε άλλους τροφίμους. Ήδη οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε αναφορές στη δικαιοσύνη και στο Υπουργείο. Μέσα στα προσεχή 24 ώρα θα προσφύγουν εκ νέου στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν την προσωπική τους ακεραιότητα εν ώρα εργασίας. Οι εργαζόμενοι στο άσυλο Ανιάτων Πάτρας, που όπως κατήγγειλαν σήμερα, εξακολουθούν να πέφτουν θύματα βίας σωματικής κυρίως από τρόφιμο που δεν θα έπρεπε να φιλοξενείται στο άσυλο, όσο έχει αυτή τη βία η συμπεριφορά απέναντι στο προσωπικό αλλά και σε άλλους τροφίμους. Ερχόμαστε αντιμέτωποι όχι με την ασφάλεια που πρέπει να προσφέρει το Ίδρυμα, αλλά με ανασφάλεια, φόβος, ύβρις, προπυλακισμοί, αήθεις συμπεριφορές από έναν ασθενή που χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και δεν μπορούμε εμείς να του προσφέρουμε, καθώς από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος πλέον, βάσει της πλούσιας φαρμακευτικής καρτέλας που έχει ψυχοτρόπων, δεν βοηθάει. Έχουμε εισηγηθεί να φύγει όν σωματείο, να πάρει την αγωγή του σε ένα κέντρο το οποίο θα μπορέσει να τον βοηθήσει και μετά να έρθει στη δομή να του παρέχουμε όποια υπηρεσία μπορούμε. Κάνουν λόγο για μεροκάματο του τρόμου και καλούν τη διοίκηση του ασύλου, τη δικαιοσύνη αλλά και το Υπουργείο να παρέμβει το συντομότερο, καθώς με βάση τον κανονισμό του Ιδρύματος ο εν λόγω τρόφιμος πρέπει να απομακρυνθεί το συντομότερο, όσο παρουσιάζει βέβαια ψυχολογικές και βίαιες εξάρσεις. Δεν πρέπει να είναι ψυχιατρικό περιστατικό. Δεν πρέπει να έχει χρόνια νοσήματα, πρέπει να έχει συμπεριφορά η οποία να είναι ρυθμισμένη και να είναι σωστή απέναντι και στους συναδέρφους μου αλλά και στους ασθενείς. Δεν πρέπει ουσιαστικά να έχει άλλου είδους νοσήματα, όπως είναι τα νοσήματα επιληπτικά. Δυστυχώς όμως ο συγκεκριμένος ασθενής έχει πολλά από τα παραπάνω. Έχουμε καταγγείλει, θα γίνει αναφορά μηνυτήρια και στις υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες απέναντι στο Ίδρυμα. Θα γίνει αναφορά στο Υπουργείο Εργασίας, στο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο τμήμα, το οποίο είναι υπεύθυνο και εποπτεύει την δομή. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε εξελίξεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.